Ταλαιπωρία, κύριε Υπουργέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι, και γι' αυτό το λόγο έχουμε πει και θέλω να το ξαναπώ από την εκπομπή σας. Δεν θέλω να ταλαιπωρούν οι άνθρωποι. Θέλω να πηγαίνουν να αφήνουν με το φάκελό τους, τα στοιχεία τους και να μην κάθονται στις ουρές. Θα επιστραφεί πίσω σε τρεις εργάσιμες ημέρες από κούριερ στην πόρτα του σπιτιού τους η κάρτα τους. Μην κάθονται εκεί. Μην από αύριο όμως, ξέρετε κύριε Υπουργέ, λέει ο άλλος τώρα. Εγώ από αύριο δεν θα έχω. Τι θα κάνω, θα πάω να αγοράσω. Όχι, θα έχει. Ό,τι εισιτήρια παλιά έχει, θα τα ακυρώνει. Δεν έχω παλιά εισιτήρια, είχα κάρτη και λίγη σήμερα. Και κάρτα περιορίστων. Έχω κάρτα περιορίστων και λίγη σήμερα, 31 του μηνός. Από αύριο λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, εάν πάει αυτό, σήμερα. Αυτό που λύγει θα μείνει στην ουρά. Αυτό που λύγει. Αυτή είναι η περισσότερη. Εάν θέλει όμως, υπάρχει και μια άλλη λύση, την οποία θα την προτείνω. Ναι. Να πάει να βγάλει για κάποιες μέρες μια απροσωποποίητη, μη προσωποποιημένη δηλαδή. Των 5 ή των 10 εισιτηρίων λέτε τώρα. Και ενός εισιτηρίου. Εκεί μπορεί να φορτίσει και ένα εισιτήριο ακόμα. Και ένα εισιτήριο ακόμα μπορεί να φορτίσει εκεί. Στη μη προσωποποιημένη κάρτα μπορεί να βάλει όσα χρήματα θέλει. Ναι, αφού ξεκινήσει με τα 5 ευρώ, με τις 5 ευρώ. Ναι, αλλά αφού πρώτα πάρει μια κάρτα 5 ευρώ των 5 διαδρομών, που είναι 7 ευρώ. Έτσι. Ωραία, αυτό είναι το R1 που λέτε, το εισιτήριο δηλαδή των 5 το οποίο επαναφορτίζεται και υπάρχει και η κάρτα. Η μη προσωποποιημένη, η οποία επίσης, η Αθήνα Ticket λεγόμενη, η οποία επίσης μπορεί να φορτιστεί με όσα χρήματα θέλει. Μισό λεπτό. Εγώ μπορώ να πάω, είμαι από την επαρχία. Έρχομαι στην Αθήνα και θέλω να χρησιμοποιήσω ένα μέσο για μία φορά. Μπορώ να πάω να βγάλω μία κάρτα για ένα εισιτήριο. Βεβαίως μπορείτε να βγάλετε τη μη προσωποποιημένη κάρτα, η οποία φορτίζεται ακόμα και με 2 ευρώ. Πάλι στην ουρά δεν θα κάτσω. Για να βγάλω τη μη προσωποποιημένη κάρτα. Βγαίνει αυτόματα από κάποιο μηχάνημα η μη προσωποποιημένη. Ναι. Μπορεί να βγει επειδή δεν έχει προσωπικά στοιχεία. Ναι. Μπορεί να μπει στο sat.gr και από εκεί να φορτίσει ουσιαστικά. Ναι, πείτε ότι δεν έχει άλλος πρόσβαση στο ίντερνετ. Στον Γκισέ όταν θα πάει στο μετρό. Για να βγάλει αυτή θα πρέπει πάλι να στηθεί στην ουρά. Από αυτόματο μηχάνημα θα την βγάλει την κάρτα αυτή. Αν από το αυτόματο μηχάνημα λοιπόν, η πιο απλή λύση. Ναι. Από το αυτόματο μηχάνημα μπορεί δίνει να δίνει ρέστα όμως το μηχάνημα. Ένα από τον 5, δεσμήνα των 5 και μετά να φορτίσει ένα και ένα. Αυτό είναι που λένε τώρα από την επαρχία. Ότι εγώ πρέπει να δώσω 7 ευρώ για να χρησιμοποιήσω μια φορά ένα λεωφορείο. Μα δεν τον χάνει. Δεν το χάνει στο εισιτήριο αυτό. Επίσης, τι θα γίνει. Και επίσης, έχουμε δώσει εντολή, κύριε Παπαδάκη, να εκδώσουμε σιγά σιγά και τα μοναδιαία εισιτήρια. Δηλαδή, αμέσως το επόμενο χρονικό διάστημα να εκδοθούν και τα μοναδιαία εισιτήρια. Θα πάρει κάποια εβδομάδα ίσως αυτό, 10 μέρες, αλλά θα εκδοθούν και τα μοναδιαία εισιτήρια. Πάντως, δεν φαίνεται να λύνεται, κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα ούτε μέχρι τις 5 του μηνός. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Συγγενικό μου πρόσωπο. Έχω άμεση εικόνα, κύριε Υπουργέ. Συγγενικό μου πρόσωπο έκατσε 4 ώρες. 4 ώρες. Να πούμε λοιπόν. Το χάσαμε. Δεν είχε και κινητό μαζί. Ωραία. Επειδή είπατε πριν ότι οι κάρτες που λήγουν 31 Οκτωβρίου, τι θα κάνει ο άλλος, πώς θα πάει πρώτη. Λοιπόν, έχουμε δώσει παράταση στην ισχύ των καρτών αυτών μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου, εφόσον χρησιμοποιήσει το φάκελο. Και μάλιστα αυτό το παρατείναμε και περαιτέρω στις 15 Οκτωβρίου. Νοεμβρίου. Ναι, 15 Νοεμβρίου, συγγνώμη. Εφόσον χρησιμοποιήσει το σύστημα φακέλου. Αν δεν το χρησιμοποιήσει το σύστημα φακέλου, η παράταση θα. Μισό λεπτό, τώρα μας λέτε κάτι καινούριο. Υπουργέ, μας λέτε κάτι καινούριο. Λοιπόν, αυτός που έχει το κουπονάκι, που πήγαινε κάθε μήνα και έπαιρνε το κουπονάκι για να το βάλει μέσα στην κάρτα. Αυτό το κουπονάκι θα ισχύει το χάρτινο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Αυτή η κάρτα λοιπόν Οκτωβρίου, η οποία έλυγε όπως είπε ο κ. Παπαδάκης. Σήμερα λίγο. Αυτή η κάρτα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι 5 Νοεμβρίου, το είπαμε και στην άλλη εκπομπή που είχατε κάνει. Άρα θα είναι ανοιχτές οι μπάρες, θα περνάνε από παντού. Πώς θα περνάνε άμα δεν περνάνε. Όχι, υπάρχει μία μπάρα στο πλάι, η οποία θα είναι για τα αμαία. Ναι, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τη μηνιαία που έχει λήξει. Με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τη μηνιαία που έχει λήξει. Λέει ότι και αυτή που έχει λήξει, λέει ότι θα έχει δοθεί παράταση. Αυτή που έχει λήξει ισχύει για μέσα στο Νοεμβρίο, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Ή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, εφόσον έχει χρησιμοποιήσει το σύστημα του φακέλου. Έστω και αν έχει λήξει. Αυτό. Έστω και αν έχει λήξει. Μάλιστα. Δεν θα ταλαιπωρηθεί. Δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί. Αυτό είναι σημαντικό. Πάντως ταλαιπωρείται ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Ναι, ίσως θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει πιο νωρίς. Να είχαμε 2-3 μήνες. Λίγο τις τελευταίες στιγμές. Έτσι, να είχαμε 2-3 μήνες. Όπου θα μπορούσε ο κόσμος. Ωραία. Το είχαμε προμηνήσει ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν πήγαινε ο κόσμος. Δυστυχώς. Μόλις είπαμε ότι θα κλείσουν οι μπάρες, τότε πήγαν όλοι μαζί. Λοιπόν, ας πούμε όμως το εξής. Έτσι και έτσι που είναι η κατάσταση.
δίνουμε τη λύση και λέμε: μην κάτσει την ουρά, δώσ' το φακελό σου. Θα δώσουμε παράταση μέχρι 15 Νοέμβρη. Αν χρειαστεί να δώσουμε παραπάνω, θα δώσουμε παραπάνω. Αλλά δώσε φάκελο. Μην κάθεσαι στην ουρά. Μάλιστα. Και για όποιον δεν έχει κάρτα, κύριε Υπουργέ, εξετάζεται το ενδεχόμενο. Δεν θέλω να ταλαιπωρούνται οι συνάνθρωποι. Πάντως φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει την άμεση πρόσβαση. Εντάξει, κύριε Παπαδάκη, τώρα τι να κάνουμε. Είναι και θέμα νοοτροπίας και αντίληψη. Σου λέει στο φάκελο, δεν έχω εμπιστοσύνη, δεν. Ωραία, αλλά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης. Εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης. Επιπλέον της Πέμπτης. Εάν δεν μας φτάσει ο χρόνος, φυσικά, λογικοί άνθρωποι μας. Εξετάζουμε και το ενδεχόμενο παράτασης. Αλλά σας λέω ότι μάλλον μέχρι 15 Νοέμβρη με το σύστημα του φακέλου θα κλείσουμε. Αλλά αν χρειαστεί. Θα δώσουμε και περαιτέρω παράταση. Πάντως είναι δραματική, κύριε Υπουργέ, εικόνα. Κοιτάξτε τώρα πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Κοντεύουν να φτάσουν στη θάλασσα. Το βλέπω. Είναι τραγική εικόνα. Και λίγο τις χρηστικές πληροφορίες που δίνουμε. Νομίζουν ότι επειδή λύγει η κάρτα τους δεν θα έχουν ισχύ. Θα έχουν ισχύ. Μάλιστα. Το διατυμπανίζουμε, το λέμε. Και για είπατε και για αυτόν που δεν έχει κάρτα και βγάζει εισιτήριο κάθε φορά, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάει στα 5 ευρώ, στις 5 διαδρομές. Ας πάει μία φορά να δώσει για 5 εισιτήρια. Είναι βέβαια οι άνθρωποι της επαρχίας οι οποίοι διαμαρτύρονται και οι οποίοι λένε ότι εγώ μπορεί να ξανακατεύω μετά από ένα χρόνο. Ισχύει βέβαια. Θα βγουν λέει και τα μεμονωμένα αλλά κάποια στιγμή. Τα μεμονωμένα πότε θα βγουν, κύριε Υπουργέ. Επίσης να πούμε αυτό το οποίο είχατε πει, κύριε Παπαδάκη, και είχατε προτείνει, που είναι πολύ σωστό. Που είχατε πει ότι τα παλιά εισιτήρια. Εφόσον περισσέψουν και δεν τα χτυπήσει κάποιος, γιατί μπορεί να τα χτυπάει τα παλιά εισιτήρια για όσο χρονικό διάστημα. Να σας πω τι του απαντάνε οι υπάλληλοι. Να σας πω τι απαντάνε οι υπάλληλοι πάνω σε αυτό που μαζί το συζητήσαμε. Πήγανε και είπαν, άκουσα τον Υπουργό να μην πετάξω τα παλιά εισιτήρια και ότι κάποια στιγμή μπορώ να κάνω ανταλλαγή. Και του είπανε, άνθρωπο μου, μην ακούς τώρα βλακίες. Πέταξε τα στα σκουπίδια. Ότι δεν ανταλλάσσονται δεν σημαίνει. Λέω λοιπόν εγώ με όσο κύριο διαθέτει ο Υφυπουργός Μεταφορών. Μάλιστα. Ότι ο ΑΣΑ θα βγάλει απόφαση εντός των επόμενων ημερών για ανταλλαγή των εισιτηρίων που παραμένουν στα χέρια τους εφόσον δεν τα έχουν ακυρώσει. Και υπομείνω το εξής. Τα εισιτήρια τα παλιά θα ακυρώνονται και μετά την 1η Νοεμβρίου. Μάλιστα. Θα ακυρώνονται, δεν κλείνουν τα ακυρωτικά. Μάλιστα. Δηλαδή αν κάποιος έχει εισιτήρια στα χέρια του θα περνάει με αυτά. Θα μπορεί από ειδικό κυκλίδωμα. Μάλιστα, δεν κλείνουν τα παλιά ακυρωτήρια. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.